Χορηγό μας, την κυρία Βαλίνα Ρόζα, να κόψει την κορδέλα της καινούργιας μας εστίας. Άντε με το καλό, καλό ρίσκο! Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Δίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Παρευρισκόμαστε σήμερα εδώ, στα εγγένεια της εστίας μας, που έγινε χάρη στην χορηγία της κυρίας Βαλίνας Ρόζα και των λειτουργού Βαχία Ρόζα. Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα καλλιτισμού, με τη μορφή της ηθικής και της υλικής υπαράστασης, ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας με χαρά. Εμείς στην αρχή ήμασταν διστακτικοί να απευθυνθούμε στην κυρία Ρόζα, αλλά η πρώτη επαφή μαζί της μας έκανε να αισθανθούμε τόσο οικεία και φιλικά, που κάθε δισταγμός καταρρίφθηκε. Με τη βασική χορηγία της ανοίγονταν ο δρόμος για την υλοποίηση του σχεδίου μας. Το πιο σημαντικό βήμα είχε γίνει για την απόκτηση του οικήματος. Ένα οίκημα όμως, αν δεν είναι κατασκευαστικά σωστό για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων του, δεν θα ήταν εξυπηρετικό. Αυτό το τομέα υλοποίησε με την προσφορά του ο εργολάβος κ. Γεώργιος Δήμου σε συνεργασία με τον κ. Κώστα Σαρακίνη, που ανέλαβαν την ανακαίνιση του χώρου. Η πρώτη επαφή με τον κύριο Δήμο μας έκανε να αισθανθούμε ασφαλείς, λέγοντάς μας: «Αφήστε τα όλα πάνω μου». Γνωρίζοντας την επιτυχημένη εργολαβική δραστηριότητα του κυρίου Δήμου στην πόλη μας, υπήρχε η αίσθηση σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου ότι η υλοποίηση του ονείρου μας σχεδόν είχε ολοκληρωθεί. Αυτά που υπολείπονταν ήταν βέβαια σημαντικά, αλλά ευκολότερα προς πραγματοποίηση. Τους υπόλοιπους χορηγούς που θα αναφέρω εργάστηκαν ο καθένας στον τομέα του αφιλοκερδώς. Τα σχέδια του χώρου έγιναν από την αρχιτέκτονα μηχανικό κυρία Αντιγόνη Μιλώση. Για την ολοκλήρωση των συμβολογραφικών πράξεων προσφέρθηκαν η συμβολογράφος κυρία Αγγελική Στάθου Κωνσταντινίδου και οι δικηγόροι κύριος Ανδρέας Ιωάννου και κύριος Παναγιώτης Μαρκόπουλος. Υπήρχαν όμως και πολλές άλλες σημαντικές δραστηριότητες για να φτάσουμε στο τέλος. Εκεί λοιπόν η προσφορά συμπολιτών μας και φίλων του οδηγισμού ήταν άμεση, συγκινητικότατη και πολύ ανθρώπινη. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Γιώργιο Κελίδη, την κυρία Λίκη Πόσου Λουκίδου, τον κύριο Παντελή Μιλίδη και την κυρία Λίκη Φίσκα. Ο εξορισμός του χώρου ήταν άμεσης ανάγκης για την αποτελεσματική εκπόνηση των μελλοντικών δραστηριοτήτων. Το έργο αυτό ανέλαβε η φιλόλογος και ζωγράφος κυρία Νανά Βόσδου, η οποία φιλοτέχνησε το χώρο. Ευχαριστούμε τον κύριο Θωμά Μιλώση για τα προϊόντα που πρόσφερε, καθώς επίσης και τα στελέχη μας, Ελένη Σολάκη και Ιωάννα Τσολοπάνη, που η επιλογή των δραστηριοτήτων είναι έργο δικό τους. Για το τέλος, αφήνω την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, τον Δήμο Φλόρινας, καθώς και την υπηρεσία του Δήμου ΔΕΙΑΦ, που ένα σημαντικό μέρος των οικοδομικών υλικών ήταν χορηγία τους. Η σημερινή μέρα είναι συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, την οποία ευχαριστούμε διπλά. Ο χώρος όπου θα φιλοξενηθούν οι παιδικές ψυχές, καταφέραμε με την άψογη συνεργασία όλων των μελών τοπικού συμβουλίου και την υπεράνω δυνάμεων προσφορά τους να είναι γεμάτος χρώματα, αξιοπρεπέστατος και ασφαλής για να μπορέσουμε να προάγουμε τον εθελοντισμό, ενισχύοντας τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας μέσα από το παιχνίδι, τη διασκέδαση, τη χαρά. Στις δύσκολες εποχές που διαβαίνουμε, η Ελλάδα μας πρέπει να στηριχτεί και πάλι στον εθελοντισμό. Αυτό μας δίδαξαν οι αρχαίοι, γι' αυτό και μεγαλούργησαν, και αυτό πρέπει να κάνουμε πράξη εμείς οι νεοέλληνες. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω την ομάδα συνεργασίας που σε κάθε προσπάθειά μας βρίσκεται δίπλα μας. Φυσικά τους γονείς που στέκονται αρρωγοί στο έργο μας και προπαντός τα παιδιά μας. Θα σταθώ σε μια κουβέντα, σε μια λέξη που έγινε από το χαιρετισμό της Γενικής Εφόρου, που λέει ότι ο οδηγισμός προσφέρει ευκαιρίες για δράση. Και αυτές τις ευκαιρίες εμείς πρέπει να τις στηρίξουμε. Αυτό κάνουμε τίποτα παραπάνω. Καλό ρίσκο, καλές δουλειές και καλή δύναμη. Αυτό που απομένει τώρα είναι όλοι μαζί να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που κάνουν αυτές οι κυρίες που είναι αξιόλογες και την προσπάθεια αυτή που έκαναν όλες οι προηγούμενες να την πάμε πιο ψηλά. Να συγχαρώ ιδιαίτερα και την κυρία Ρόζα, η οποία πλέον δεν είναι έκπληξη για μας. Δεν είναι έκπληξη για μας, είναι παρούσα σε όλα τα δρόμενα και όπου υφίσταται ανάγκη, όπου υπάρχει ανάγκη, είσαι παρούσα, να είσαι καλά. Τον κύριο Δήμου, του λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, από τη θέση που υπηρετώ, στους συμπολίτες μου,
Και αυτό που θέλω, φίλε Γιώργο, είναι ότι μπορείς και κάτι παραπάνω. Να είσαι καλά. Καλωρίζω και παραπάνω. Και ιδιαίτερα στους δύο που αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι, στην κυρία Ρόζα, στην οικογένεια Ρόζα, βασικά και στο κύριο Δήμο, αξίζουν συγχαρητήρια στον οργανισμό οδηγισμό και επιτέλους ο οδηγισμός έχει αποκτήσει το δικό του σπίτι. Εύχομαι να είναι καλορίζικο και να έχει πλούσιες δραστηριότητες. Καλή επιτυχία στο έργο σας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το οποίο προσφέρει στα παιδιά μας, στα νέα παιδιά, διαμορφώνει χαρακτήρες, πλάθει χαρακτήρες εδώ. Και εύχομαι επιτυχία και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες που έχει ο διοικητικός στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Το τμήμα συνεργασίας, δραστήριο, πρόθυμο και δημιουργικό, προσφέρει βοήθεια και στήριξη σε πολλές από τις εκδηλώσεις του Σώματος Ελληνικού Διοικητικού. Στόχος του παραμένει πάντα να στηρίζει τα τοπικά τμήματα, ηθικά, οικονομικά και κοινωνικά, και παράλληλα τα μέλη του να χαίρονται τον οδηγισμό της όριμης ηλικίας. Σας ευχαριστώ που σήμερα για άλλη μια φορά στηρίζετε τις δραστηριότητές μας και μοιράζεστε τη χαρά μας. Το όνειρο για απόκτηση ενός δικού μας χώρου, μιας δικής μας εστίας γίνεται πραγματικότητα. Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν. Θέλω να πιστεύω ότι η εστία μας θα είναι ο χώρος που θα βρισκόμαστε και θα μοιραζόμαστε εμπειρίες και αναμνήσεις από την οδηγική ζωή. Γιατί ο οδηγισμός είναι πάνω απ' όλα ωραίες στιγμές και δυνατές φιλίες.